ποιητικών μας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αναπνέουμε καθημερινά, έξω από την πύρισε ένα μέτρο και, αναπνέουμε καθημερινά τα αποθολήματα, τους ρήπους που βγάζουν από την καθαριότητα των πνευματοφόρων και λοιπόν από τα μαξωμάτια του αυτοκινήτων και αυτό κανένας, έχω απευθυνθεί στην δημοτική αρχή, έχω απευθυνθεί στον δημάρχη σε όλους, κανένας δεν λέει να το πάρει στο μυαλό του. Άρα πρέπει να πάρουμε μια δυναμική απόφαση που να λέει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και νομίζω ότι η Γενική Συνέλευση είναι η πιο αρμόδια που κάνει. Να αποχωρούν μετά το τέλος του αργοπορίου. Μόλις τελειώνουν τη δουλειά τους, να αποχωρούν να πηγαίνουν σπίτια τους. Όσο να φτιαχτεί ο βιολογικός, έτσι. Εννοείται. Συνάδελφοι, νομίζω ότι μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης θα βγουν και συμπεράσματα. Εγώ αναγνωρίζω ότι πραγματικά δεν θα μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να είναι μέχρι το τέλος της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά νομίζω ότι είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα προκύψουν και θα υποτιστούν. Και εγώ έχω να βάλω ένα ψήφισμα, αλλά δεν μπορώ να το βάλω στην αρχή της διαδικασίας και όχι μετά το τέλος της συνέλευσης. Είναι σημαντικό. Και όσον αφορά το ζήτημα τώρα, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, όσον αφορά το ζήτημα του αμαξοστασίου, έχει σημασία να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο για τους συναδέλφους οι οποίοι είναι στην καθαριότητα και πάνε και κάνουν εκεί. Είναι και οι συνάδελφοι που έτσι κι αλλιώς κάθονται εκεί γιατί είναι υπηρεσία αμαξοστασίου. Εγώ θα πρότεινα, δεν είναι στην διαδικασία, και κάτι άλλο. Δεν έχω διαβάσει δηλαδή τι θέλει να προτείνει ο συνάδελφος ο Χατζήκος, αλλά θα πρότεινα να μην λειτουργήσει καθόλου μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Γιατί οι συνάδελφοι είναι και αυτοί που είναι στο αμαξοστάσιο οι συνάδελφοι και αυτοί που πάνε να φιλοξενούνται, γιατί έτσι λέει η υπηρεσία, φιλοξενούνται την υπηρεσία καθαριότητας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση, ο απολογισμός, η συζήτηση, να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι να μιλήσουν και στο τέλος όποια ζητήματα ψηφίσματα έχουμε, γιατί έχω και εγώ να βάλω ένα άλλο ψήφισμα, δεν το βάζω εξ αρχής, θα το βάλω στο τέλος.